Κοιτάξτε τι γίνεται. Τώρα στην κόλαση δεν πάει κανένας. Να το ξέρουμε αυτό, έτσι. Γιατί ακόμα δεν έχουμε πάρει τα δεν έχουν πάρει οι νεκροί τα σώματά τους. Έτσι, τώρα οι νεκροί όσοι πεθαίνουν είναι μόνο ψυχές. Τα σώματα λιώσανε. Έτσι. Στη Βασιλεία του Θεού θα πάμε με το σώμα μας. Όπως και στην κόλαση. Όσοι πάνε θα πάνε με το σώμα τους. Κανένας δεν πάει. Ευχόμαστε. Αλλά λέμε, κάποιοι θα πάνε, γιατί θέλουν να πάνε. Δεν θέλουν να πάνε στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θέλουν να πάνε. Τώρα θα μου πείτε, πού πάνε οι ψυχές. Δεν ξέρουμε πού πάνε. Ξέρουμε μόνο ότι προγεύονται, ανάλογα με το πώς ζήσαν εδώ, είτε τη Βασιλεία του Θεού, και λέμε πάνε στον παράδεισο, όπως ο ληστής, έτσι, το είπε ο Κύριος, θα είσαι στον παράδεισο. Αλλά δεν είναι η Βασιλεία του Θεού παράδεισος, προσέξτε. Είναι ένας τόπος που ο Θεός ξέρει πού είναι και τι είναι ακριβώς, που προγεύεσαι τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού θα πας όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Θα πάρεις και το σώμα σου και έτσι θα μπεις με το σώμα σου. Τώρα στη Βασιλεία του Θεού είναι μόνο ο Χριστός μας που έχει και το σώμα του και η Παναγία μας που έχει και αυτή και το σώμα της. Όλοι οι Άγιοι περιμένουν απ' έξω. Γι' αυτό έχετε δει την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας που και ο Απόστολος Πέτρος είναι απ' έξω από την πύλη και από πίσω όλοι οι Άγιοι. Περιμένουν να μπουν μέσα. Λοιπόν, και στην κόλαση επίσης δεν έχει πάει κανένας. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα, κάνουμε 40 λειτουργά, 40 λειτουργίες όταν κοιμάται κάποιος. Δεν λέμε πεθαίνει, λέμε κοιμάται. Γιατί για το χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει ύπνος, κοίμηση. Ένας βαθύς μεγάλος ύπνος είναι ο θάνατος για το χριστιανό. Γιατί ο Χριστός μας νίκησε το θάνατο. Λοιπόν, όταν κοιμάται ο χριστιανός, ανάλογα με τα έργα του, προγεύεται μετά η ψυχή του, είτε τη Βασιλεία του Θεού, είτε την αιώνια κόλαση. Τώρα λοιπόν, επειδή ακόμα δεν έχει μπει ο άνθρωπος μέσα στην κόλαση ή στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού, μακάρι να μπουν όλοι, η Εκκλησία προσεύχεται, γιατί αυτοί δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάστασή τους. Αυτοί τώρα είναι παγιωμένοι, όπως λέμε, είναι σταθεροποιημένοι, όπως ήταν την ώρα του θανάτου τους. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνέχεια με εγρήγορση, να μας βρει ο θάνατος σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται να προσευχόμαστε. Γιατί ξέρεις, μπορεί να ανέβει ένα αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο και να σε χτυπήσει. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, άμα προσεύχεσαι, είσαι σε καλή κατάσταση, ενωμένος με τον Θεό. Θα σε πάρει ο Θεός μαζί του. Αν όμως είσαι σε αμαρτία, ομοιγέννητο, δεν θα είσαι σε καλή κατάσταση μετά. Όπως θα σε βρει την ώρα του θανάτου, λέει, έτσι θα σε κρίνει. Αλλά η Εκκλησία τώρα τι κάνει. Αυτός λέει δεν μπορεί να προσευχθεί ωραία, θα προσευχθούμε εμείς που ακόμα είμαστε εδώ και κάνουμε εμείς τα μνημόσυνα, τα τριήμερα, έτσι κάνουμε την κηδεία πρώτα, την ακολουθία της κηδείας, μετά κάνουμε τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα τεσσαρακοντήμερα κλπ. Και κάνουμε και 40 μέρες λειτουργία, κάνουμε και λειμοσύνες. Όλα αυτά είναι για να παρακαλέσουμε τον Χριστό να βοηθήσει αυτή την ψυχή, να την αναπαύσει όπως λέμε και να τη συγχωρέσει. Και υπάρχουν περιπτώσεις που οι Άγιοι πληροφορήθηκαν ότι όντως κάποιοι, θα λέγαμε, ανέβηκαν επίπεδο, έτσι να το πούμε η σύγχρονη γλώσσα, και πήγανε, περάσανε σε μια κατάσταση πολύ καλύτερη από αυτή που ήταν πριν. Ας πούμε και ο Άγιος Εφραίμ, Κατανακιώτης, είχε ένα γέροντα πολύ δύσκολο, πολύ. Και όταν κοιμήθηκε ο γέροντάς του, πληροφορήθηκε ότι δεν είχε πάει σε καλό μέρος, δεν είχε καλή κατάσταση. Και έκανε πολύ πολύ προσευχή και πολλές λειτουργίες συνέχεια και μετά πληροφορήθηκε, το εμφανίστηκε ο γέροντάς του και του λέει, παιδί μου, τώρα είμαι καλά, σε ευχαριστώ. Το βοήθησε δηλαδή να βγει, όχι από την κόλαση, αλλά από αυτή τη δύσκολη πρόγευση που είχε, την κακή πρόγευση της κολάσεως. Και μπορεί να είσαι και μοναχός, μπορεί να είσαι και ιερέας και επίσκοπος ακόμα,
Και όμως να κολλαστείς αν δεν προσέξεις. Όλοι μας πρέπει να προσέχουμε, λοιπόν.